Τίποτα δεν προμήνει ότι θα ακολουθούσε το σημερινό χειμωνιάτικο πρωινό στη Λεμεσό. 9 και 20 το πρωί, δύο ανεμοστρόβιλοι πλήττουν ανελαίητα την πόλη. Αρχίσουν και κουνιάτουν το σπίτι, αρχίσουν και περάσουν τα γυαλιά, οι πόδες πάνω στο κεφάλι. Πού λέει διαλυθήκαση, δεν έμεινε τίποτα. Εγώ ναι, το μωρό μου πέραχτηκε το γυαλί, ευτυχώς έπαρα το κάτω και πέραχτηκε το γυαλί μας στο κεφάλι, αλλά έπιε εξίστα. Τρόμος και πανικός. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, και όμως όλοι προσπαθούν να προφυλαχτούν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δεν έχουν πάρει, πετούσα τσίγκι, πετούσα σίδερα, πετούσα δέντρα, κόφκουν το μα πολύ κακό. Βιβλική καταστροφή εδώ πέρα. Βιβλική καταστροφή. Ελπίζω να μας καλύψει η κυβέρνηση. Οι ανεμοστρόβιλοι στο πέρασμά τους σάρωσαν τα πάντα. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο στις περιοχές Ομονίας, Ζακακίου, Τραχονίου αλλά και στα κάτω πολεμίδια. Έπαθα ζημιά με πολύ την αυτοκίνητα, είχε την πόση του δεκάτη συμπάσει των αυτοκίνητων, οι αλλιά σπάσαν των αυτοκίνητων. Προλάβαμε, κλείσαμε τις πόρτες, αλλά δεν ωφέλησε σε τίποτε. Ούτε και το εστιατόριο του Φίλιο Δημητριάδη στο Lady Smile γλίτωσε από τη μανία της φύσης. Τρομακτική ζημιά, τεγάστρεψε όλα, δεν έμεινε τίποτε. Πέτρα πάνω στην πέτρα, βλέπετε ολόκληρα πασαμάνα που είναι χιλιάδες τόνοι, τους μετάφερε. Δέντρα και πάσαλη της αρχής ηλεκτρισμού απεκόμπησαν και έκλεισαν δρόμοι. Ανιρπάγησαν στέγες και σφινώθηκαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο ανεμοστρόβιλος σήκωσε ακόμη και εμπορευματοκιβώτια τα οποία κατέληξαν σε παρακείμενα χωραφιά. Ο δρόμος Ζακακίου Τραχονίου παρέμεινε για ώρες κλειστός εξαιτίας της αποκομπής κυπαρισιών. Οι ζημιές από τη φοβερή θεομηνία ανυπολόγιστες. Τώρα αναμένεται να αρχίσει η καταγραφή τους και να κινηθούν οι όποιες διαδικασίες και καταβολή αποζημιώσεων. Το παιδάκι με τραύμα στο κεφάλι είναι ένα από τα 30 θύματα των ανεμοστρόβιλων. Λίγα λεπτά μετά που τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Λεμεσό, στο νοσοκομείο της πόλης σήμανε συναγερμός. Είμαστε συναγερμών μάλιστα. Έχουμε ζητήσει βοήθεια και από άλλα τμήματα και από νοσηλευτικών προσωπικών και από ιατρικών προσωπικών. Ήδη έχουν κληθεί δύο γιατροί, οι οποίοι βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, καθώς και δύο χειρουργοί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τμήμα πρώτων βοηθειών. Ασθενοφόρα πηγαίνουν έρχονται μεταφέροντας τραυματίες. Μπροστά από την είσοδο των πρώτων βοηθειών, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σταματάνε το ένα μετά το άλλο, μεταφέροντας τους δικούς τους ανθρώπους. Στους χώρους του νοσοκομείου επικρατεί αναστάτωση και αγωνία. Συγγενείς ζητούν να πληροφορηθούν για την κατάσταση των δικών τους. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί μετά από τόσο κακό που έχει γίνει να μην θρυνήσουμε θύματα και να μην έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν κυρίως από σπασμένους υαλοπίνακες στα πόδια και την κεφαλή. Στους 23 τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στα σπίτια τους, ενώ 7 άτομα κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία και η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου. Οι ζημιές όμως που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος σε ένα καθαριστήριο στα κάτω πολεμίδια ήταν η αιτία για να βρει τραγικό θάνατο εργολάβος Ανδρέας Παύλου. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ο άτυχος 42χρονος ανέβηκε σε σκαλοσιά για να επιδιορθώσει την στέγη, η οποία είχε υποστεί ζημιές. Και ενώ ο Παύλου στεκόταν πάνω στη στέγη από αμίαντο, υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 8 μέτρων. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στο μοιραίο. Τεράστιες καταστροφές που άφησαν στο πέρασμά τους οι ανεμοστρόβιλοι κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες και το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έκτακτη σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αποφάσεις άμεσες, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Ως πρώτη φάση θα καταγράψουμε σε γενικές γραμμές όλες τις ζημιές για να αποκατασταθούν ή δυνατόν μέχρι το βράδυ, ιδιαίτερα τοποθέτησης βιτρίνων και άλλων υαλοπινάκων που έχουν θρηματιστεί. Επίσης, στέγες, οι οποίες ενδεχομένως όταν έχουμε βροχές να προστατεύσουμε τις κατοικίες, τα τμήματα δημοσίων έργων και πολιτικής άμυνας θα τοποθετήσουν επί του παρόντος τσίγκους. Σε εφαρμογή τέθηκε και σχέδιο για όσους πληγέντες είναι αδύνατο να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτά. Οι κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και έχουν καταστεί αυτή τη στιγμή ακατοίκητες, οι πλήστες είναι στην περιοχή της τουρκοκυπριακής συνοικίας των πολεμιδιών και της Λεμεσού θα μετακινηθούν
είτε σε ξενοδοχεία είτε σε άλλα διαμερίσματα. 60 πυροσβέστες με 12 συνεργεία βρίσκονται από το πρωί στους δρόμους για να προσφέρουν βοήθεια στους πολίτες. Βασικά είναι η μετακίνηση αντικειμένων τα οποία είναι επικίνδυνα για το κοινό, είναι η αποκοπή δέντρων, η μετακίνηση αυτοκινήτων. Αυτή η δραστηριότητα θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και απόψε μέχρι που να εκλείψουν όλα τα προβλήματα. Μετά τη σύσκεψη, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας, συνοδευόμενοι από βουλευτές, μετέβησαν επί τόπου στις περιοχές, τις οποίες έπληξαν οι ανεμοστρόβιλοι και αφού ενημερώθηκαν για τις καταστροφές, διαβεβαίωσαν τους πληγέντες ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό τους. Για την ώρα, εκείνο που προέχει είναι να αποκαταστήσουμε τις ζωτικές λειτουργίες της πόλης, γι' αυτό και ζητήσαμε ευθύς εξ αρχής να σταματήσει αυτή η τρομακτική κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται σε αυτές τις περιοχές. Μέσω δορυφόρων, μετεωρολογικών δορυφόρων, υπάρχει δυνατότητα να γίνει πρόβλεψη. Και θα έχουμε συνεννοηθεί να γίνει μια προσπάθεια προς την πλευρά των Βρετανών, να δούμε αν αυτοί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι Βρετανοί ήταν προειδοποιημένοι για αυτή την θεομηνία και δεν φρόντισαν να προειδοποιήσουν τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από αύριο, συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης θα αρχίσουν την καταγραφή των ζημιών, έτσι ώστε η έκθεσή τους να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για να ληφθεί άμεση απόφαση για αποζημίωση των πληγέντων. Έρχεται ένα ανεμοβρόση, έφτασε τα ούρα τα ούρα. Έφτασαμε και κάναμε οι κομπαντός τράβοι και έφτασαμε έξω. Τι ζητάτε τώρα, τι ζητάτε? Να μου σάσουν το σπίτι μου. Η Γριούλα είναι ένα από τα θύματα της θεσινής βιβλικής καταστροφής στη Λεμεσό. Η επόμενη μέρα τη βρίσκει στους δρόμους και με δάκρυα στα μάτια δεν μπορεί να εμπιστέψει το κακό που βρήκε την ίδια, όπως και εκατοντάδες άλλους. Οι κάτοικοι της τουρκοκυπριακής συνοικίας στα κάτω πολεμίδια φαίνεται να δέχτηκαν το μεγαλύτερο ξέσπασμα των ανεμοστρόβιλων. Παλιά σπίτια στα οποία κατοικούσαν καρδοπλίστων ηλικιωμένοι είναι τώρα ερείπια μετά τον αλέτο χτύπημα της τρομακτικής θεομηνίας. Ο πόνος μεγάλος και όλοι ζητούν ένα πράγμα. Θέλουμε να μας τα σάσουν, να μας τα βοηθήσουν, είναι ό,τι μπορεί το κράτος να μας βοηθήσει. Να αμέ, είμαστε μέσα στα νερά, μάνα μου. Έπεσε το ηλιακό μου, όλα με νερό έχω, με ρεύμα, με τηλέφωνο. Και τα κεραμίθια αφία που πας στη στεγή. Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού καθώς και του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, άρχισαν τις εργασίες για αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το χθεσινό ανεμοστρόβιλο. Σημασία είναι από ζήγος, σημασία που να μπουν τα πράγματα, που να μείνουμε. Ζημιά να κρύψει κανένα σας. Δεν ζήσαμε 20 χρόνια. Δεν έχουμε τους ανθρώπους στην μέρη μας και μόξω και μέσα και προσπαθούν. Άλλωστε είναι και να κάνουν εκλυγωμένο σαν εμένα. Στην οδό Βασιλείος Παύλου, στην περιοχή Ομονίας, οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι επίσης ολοκληρωτικές. Ζημίες υπέστησαν καρτοπλίστων καταστήματα και υποστατικά, αλλά και διαμερίσματα, οι ένοικοι των οποίων χθες βράδυ ξενύχτησαν για να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους. Πολλοί άλλοι πέρασαν τη νύχτα σε ξενοδοχεία ή σε συγγενικά τους σπίτια. Αναγκαστικά, εμείς αψίστε δουλεύκαμε όλη νύχτα, προσέχαν τα μαγαζιά, σχεδόν κάθε 15 λεπτά δεν πέναν περιπολικό. Σταματούσαν, ρωτούσαν μας, δεν είχαν πρόβλημα με αστυνομία, τίποτε δούλεψε να ψώ. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα σχετικά με ασφάλεια. Ασφαλίσαμε εμείς ήδη το μαχαζί με εκτάκτους τρόπους. Οι ζημιές έχουν καταγραφεί. Η επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού καλεί τους πληγέντες να περάσουν από τα γραφεία της για να προμηθευτούν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν στον έπαρχο μαζί με φωτογραφίες από τις ζημιές της περιουσίας τους. Η Ερυσίρου στην συνέχεια θα εξεταστεί και θα καθοριστεί το ποσό της αποζημίωσης που θα τους καταβληθεί. Το δικό του στίγμα έδωσε με την παρουσία του στη Λεμεσό ο παρολίγων υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Τόνι Σπανός. Δίνοντας ένα πραγματικό ρεσιτάλ γραφικότητας, βρέθηκε το μεσημέρι στις πληγήσεις από τους ανεμοστρόβιλους περιοχές. Έκπληκτοι έμειναν οι υπάλληλοι των συνεργείων του Δήμου Λεμεσού, οι οποίοι ασχολούνταν με τον καθαρισμό των δρόμων, όταν στην κυριολεξία ο γνωστός πλέον Κύπριος της Αυστραλίας πετάχτηκε μπροστά τους έτοιμος να αναλάβει ενεργοδράση. Αρπάζοντας μια σκούπα άρχισε να καθαρίζει το δρόμο, ενώ οι υπάλληλοι βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν για μερικά λεπτά από τη σκληρή δουλειά.
Μπορεί να μην επιτράπηκε στον Τόνι Σπανό η διεκδίκηση του προεδρικού θόκου, ωστόσο σήμερα περιορίστηκε να ανέβει στη Χούφτα Εξ Καφέ και από εκεί να απευθύνει το δικό του μήνυμα. Μαζί, αγαπημένοι! Αγαπημένοι νησί, είναι Αφροδίτη, ετούτοι οι γυναίκες μας κάνανε παιδιά μας. Ετούτοι οι γυναίκες είναι Αφροδίτηθες και τους έχετε και σκουπίζουν. Ακολούθως, αφού χάρισε ένα χώρο στους παρευρισκόμενους και τους διερχόμενους οδηγούς, μπήκε στο ξεχωριστό αυτοκίνητό του και έφυγε, συντροφιά πάντα με την αγαπημένη του σκυλίτσα, τη Τίνα. Κοντά στους πληγέντες βρέθηκε το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκφράζοντας προς αυτούς τη συμπάθειά του, καθώς και τη συμπαράσταση της κυβέρνησης. Δεσμεύτηκε δε ότι θα προωθήσει το αίτημα για άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε όσων οι περιουσίες καταστράφηκαν από τους φοβερούς ανεμοστροβιλούς. Θα πάρει η κυβέρνηση σε απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο και επειδή την Πέμπτη να έχω Υπουργικό Συμβούλιο, να προσπαθήσουν να το τελειώσουν ως την Πέμπτη. Η πρόθεσή μας είναι από κάποια κονδύλια που έχουμε για θεομηνίες να δώσουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια ως ότου μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδευόταν από τους υπουργούς εσωτερικών, συγκοινωνιών και έργων, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης και υγείας. Η καταστροφή. Μετά την περιοδία του στις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε τους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στην συνέχεια προείδρευσε σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο. Εκεί ενημερώθηκε από τους δημάρχους Λεμεσού και κάτω πολεμιδιών για τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η θεομηνία. Θα πρέπει να πάει συμπρογραμματικός προϋπολογισμός στην Βουλή για να εγκρίνει έναν ουσιαστικό κονδύλι για βοήθεια για όσους υπέστησαν σε ζημιές. Μα η Βουλή έχει κλείσει για ένα μήνα, οπότε αντιλαμβάνουμε τους καλύτερους βουλευτές να συνεδριάσουν εκτάκτως λόγω αυτής της κατάστασης. Νομίζω ότι και εκείνοι θα το κάνουν όταν είναι θα έτοιμοι εμείς να τους στείλουμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Φαντάζομαι και εκείνοι θα κάνουν μια ανανάγκη έκτακτη συνεδρία για αυτό το θέμα. Ο Γλαύκος Κλειρίδης διαβεβαίωσε ακόμη ότι θα παρασχεθεί κάθε οικονομική στήριξη στην οικογένεια του άτυχου Ανδρέα Παύλου, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του ενώ επιδιόρθωνε τη στέγη καθαριστηρίου. Το πρωί τις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε και ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αλέκος Μαρκίδης, ενώ το απόγευμα βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και ο επίσης υποψήφιος για την Προεδρία, πρόεδρος των Νέων Οριζόντων Νίκος